Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Δεν τα κατάφερε τελικά η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών K20 απέναντι στη Σλοβενία. Πάμε να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα του αγώνα, το οποίο παρακολουθήσατε σε απευθεία σύνδεση από τον RTV και αναλυτικό ρεπορτάζ με φάσεις και δηλώσεις από τον αγώνα της Εθνικής θα παρακολουθήσετε στα αυριανά δελτία του σταθμού μας. Να σας υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι όλους τους αγώνες μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από το Ευρωβόλεϊ TV και από την Ένωση Ποδοσφαίρης Ελλάδας σε μια μεγάλη παραγωγή του RTV. Μετά το διάλειμμα μιας ημέρας, το πρωί της Παρασκευής, συνεχίστηκαν οι αγώνες του Ευρωβόλεϊ K20 ανδρών στο ΤΑΦ 9 στους Κωνστακιούς. Για την τέταρτη αγωνιστική ημέρα, ο πρώτος αγώνας ήταν ανάμεσα σε Σκωτία-Τσεχία με 0-3 σετ. Ο επόμενος αγώνας ήταν ανάμεσα στο Ισραήλ με την Ισπανία με 3-0 σετ. Το Ισραήλ για ακόμη μία φορά έκανε ένα αγωνιστικό και εξαιρετικό παιχνίδι, με την Ισπανία να την αφήνει σε βαθμολογία αρκετά πίσω. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν για την τέταρτη μέρα από την Ιταλία με τη Βουλγαρία. Την Ελλάδα με τη Σλοβενία.
Ντέιβις, τον Κόζαντζιτς, τον Γκάρετζα, τον Σπες, τον Σουντάλνικ, τον Λέτζεν, τον Ομάν, τον Μάροβ, τον Νάζιτς, τον Τσέσνικ, τον Μπούργκαρ, τον Ντρόπνικ, τον Γκρίζιτς και προπονητή τον Ξέλα. Και για να δούμε λίγο και τη σύνθεση τους 14 παίκτες της εθνικής μας. Ο Σουζουρίδης, ο Δωροβάτας, ο Ρούσος, ο Πιλίτζης, ο Τζάρας, ο Ιντρισλάρη, ο Κεσκίνης, ο Σταυρόπουλος, ο Νανόπουλος, ο Χαλίλης, ο Κοντοστάθης, ο Μπόνιας, ο Σταθέλος, ο Μούχλιας και προπονητής ο κύριος Λιώσης φυσικά. Διαιτητές, πρώτος διαιτητής κύριος Ήλια Μίνινς και δεύτερη διαιτητής κυρία Νίκλοβα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και απόψε, όπως και την Πέμπτη που η εθνική μας κέρδισε την Ισπανία, ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για την Εθνική Ελλάδας, και περιμένουμε σήμερα μια ακόμα νίκη για να πλασαριστεί όσο το δυνατόν πιο ψηλά στην βαθμολογία. Η Σλοβενία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν θυμάμαι να σας πω τώρα, θα έχουμε σε λίγο και τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγώνων. Με 4 νίκες, δεύτερη Βουλγαρία με 3 νίκες, τρίτη Ιταλία με 3 νίκες, τέταρτη Τσεχία με 3 νίκες και πέμπτη Ελλάδα με 2 νίκες. Αν κάνει σήμερα νίκη η Ελλάδα, έχει καλύτερο νομίζω συντελεστή, θα περάσει πιο ψηλά στη βαθμολογία. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε σε λίγο. Η Σλοβενία δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Δεν έχει νίκη η Σλοβενία στο πρωτάθλημα. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει κάνει νίκη η Λία. Είναι βέβαια μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οριακά έχει κάνει τις ήττες που έχει κάνει. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας. Και ξεκινάμε με το σερβίς στο Σταυρόπουλος από τη θέση 1. Θα κάνει το πρώτο σερβίς για το παιχνίδι. Βγαίνει ωραία υποδοχή. Πλασέ. Το καταλαβαίνουμε όμως και κάνουμε άμυνα. Δυστυχώς μπλοκάρει τον Ανόπουλος στην προσπάθεια αυτή για επίθεση με τριπλό μπλοκ από τους Σλοβένους. Εδώ η μπάλα μέσα πάνω στη γραμμή. Και τώρα το σερβίς για τη Σλοβενία με τον Νάζιτς. Κάνει λάθος, η μπάλα περνάει πάλι στα ελληνικά χέρια και ο Νανόπουλος θα σερβίρει για την εθνική μας. Είπαν τα παιδιά στα λάθη και στη συγκέντρωση. Καλό σερβίς. Για να δούμε την επίθεση από τη Σλοβενία. Πολύ ωραία η άμυνα από το Σταυρόπουλο. Πιλίτσι σηκώνει την μπάλα ψηλά, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια με επίθεση. Ευκαιρία τώρα για τη Σλοβενία. Όμως ο Μπόνιας εκεί σταματάει το κεντρικό της Σλοβενίας. Με πολύ ωραίο μπλοκ. Πολύ ωραίο μπλοκ από τον Πόνια. Συνεχίζει ο Νανόπουλος. Άσος. Όχι. Out είναι ο διαιτητής. Θα το δούμε στο replay. Θα φανεί εδώ πολύ καθαρά. Ναι, είναι πολύ ωραία αυτή η πλευρά. Out. Τώρα με τον Μαρόν. Άουτ όμως και αυτός. Μαρόν. Αρκετός κόσμος έχει έρθει και σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο τα Φανιάδα των Κωστακιών για να εμψυχώσει την Ελλάδα. Τους ακούτε. Έχει δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα πάλι για τους αθλητές μας.
Ωραία η υποδοχή και πολύ ωραία και η επίθεση από τη Σλοβενία. Είχαμε καλά αποτελέσματα και στις εθνικές ομάδες των μεγάλων. Και οι άντρες και οι γυναίκες κέρδισαν χθες με 3-0. Εύκολα. Ναι, οι άντρες χθες στη Λάρισα με τη Γεωργία και προχθές οι γυναίκες στη Θεσσαλονίκη πήραν τους πολυπόθητους βαθμούς. Την εθνική μας, αλλά κατάφερε ο ΣΠΕΣ να βρει τον τρόπο να πάρει αυτόν τον πόντο. Να συνεχίσουμε την κουβέντα, Ηλία. Κατάφερε η εθνική γυναικών με αυτούς τους πόντους που συγκέντρωσε να συμμετάσχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει. Και είναι, έχουμε πολλά χρόνια να συμμετάσχουμε σε αυτό. Ένας άσος τώρα. Ένας άσος από τον Γκρίζιτς. Ευνηδιάστηκε και ο Μονόπουλος. Ήταν ένα δύσκολο σερβίς. 3-5 το σκόρ. Η Σλοβενία παίρνει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Για να δούμε τώρα το σερβίς. Ο οποίος ο κύριος Καραμπέτσος αλλά και ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Χαλβατζής που έχουν έρθει και βρίσκονται σήμερα στο κλειστό αφού τελειώσαν τις υποχρεώσεις με τις μεγάλες ομάδες. Να δούμε και τα Μούχλια. Καλό σερβίς, ωραία όμως και η υποδοχή. Εδώ ο ΣΠΕΣ προσπάθησε να κάνει ένα πλασέ, δεν κράτησε την ισορροπία του, όμως έπεσε στο φιλέ. Το είδε αμέσως η δεύτερη διαιτητής, το χρέωσε και έτσι ο πόντος έρχεται στην εθνική μας, βλέπετε. Ήταν και λίγο επικίνδυνο αυτό και για τους δύο αθλητές. Συνεχίζει ο Μούχλιας. Ωραίο σερβίς, ωραία και υποδοχή. Πολύ ωραία βγαίνει η άμυνα μετά τον μπλοκ. Προσπαθεί για την ευθεία εκεί. Ξανά πλασέ, εκεί έχουμε όμως, μπερδεύεται ο Πιλίτσης με το Μούχλια και η μπάλα πέφτει ανάμεσά τους. Βλέπετε. Ναι, πήγαν και οι δύο, φοβήθηκαν, τραβήθηκαν να μην χτυπήσουν τα παιδιά εκεί. Δεν πειράζει. Το σκόρ είναι πολύ κοντά, 5-6 οι Σλοβαίνοι. Καλύψαμε ένα μικρό κενό που είχε δημιουργηθεί. Για να δούμε τώρα την υποδοχή μας. Πιλίτσης βγάζει, αλλά πάει στο άλλο γήπεδο και εκεί πολύ εύκολα θα καταφέρει ο ΣΠΕΣ να πάρει αυτό το πόντο. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας αθλητής βαρόμετρο για τη Σλοβενία. Εάν η απόδοση του είναι ανεβασμένη, η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλά. Όταν είναι η απόδοση του πεσμένη, η ομάδα της Σλοβενίας δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Για να δούμε πώς θα είναι σήμερα. Σταυρόπουλος για το Ρούσο. Όμως αυτός βρίσκει πρώτα την αντένα και μετά περνάει μπάλα. Εκεί. Ναι, ναι. Έτσι η διαφορά έφτασε πάλι στους 3 πόντους. Ωραία υποδοχή τώρα από τον Πιλίτση. Σταυρόπουλος στο Ρούσο. Ωραία, τώρα όμως δεν κάνει λάθος. Ωραία την φορά ο Ρούσος παίρνει τον πόντο. Ωραία υποδοχή από τον Ανόπουλο, νομίζω όχι. Όχι, από τον Πιλίτση. Από το λίμπερο της ομάδας. Πάει και στο σερβίς ο Ρούσος τώρα. Ωραίο σερβίς, πολύ ωραία και υποδοχή των Σλοβαίνων. Καταλαβαίνει όμως την πρόθεση του Πασαδόρου εκεί ο Σταθέλος. Και κάνει ένα πολύ ωραίο μπλοκ. Θα δείτε εδώ. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον κεντρικό της Σλοβενίας. Ξανά στο σερβίς, λάθος όμως από το Ρούσο τώρα. Όπως είπε στην αρχή η Ηλία, τα ατομικά λάθη θα δείξουν σήμερα ποιος θα πάρει το πάνω χέρι σε αυτό το παιχνίδι. Σερβίς για τους Σλοβαίνους με το ΣΠΕΣ.
Ωραία υποδοχή από τον Ανόπουλο, παίρνει και την επίθεση. Εκεί όμως τον περιμένει το διπλό μπλοκ, ένα ψηλό δυνατό μπλοκ από τους Σλοβένους. Κανένα περιθώριο στην ελληνική άμυνα για να συνεχίσουμε τη φάση. Καλά η υποδοχή από τον Ανόπουλο, παίρνει τώρα ο Μούχλιας στην μπάλα, απλά να περάσει, ευκαιρία. Ανόπουλος ο Διαγώνιος εκεί να περάσει το διπλό ελληνικό μπλοκ αυτή τη φορά. Ο Τσέστνικ να πάρει τον πόντο για την ομάδα του. Χρειαζόμαστε αυτό το πόντο, δεν θέλουμε να μεγαλώσει η διαφορά. Σταφέλος, ωραία υποδοχή, πάλι ο Διαγώνιος, βγαίνει όμως η άμυνα, πολύ ωραία από το Μούχλια. Για τον Ανόπουλο, μπλοκάρεται για άλλη μια φορά. Ήταν μια μακρινή πάσα, οπότε πρόλαβε το τριπλό μπλοκ και στήθηκε. Η δημόσια ψηφιακή πλατφόρμα erga.gov.gr που επιτρέπει στους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση στα σημαντικά έργα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ σε κάθε περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και δήμο της χώρας, παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το εργαλείο που υπηρετεί αυτή τη στρατηγική, η ψηφιακή πλατφόρμα erga.gov.gr, όπου για πρώτη φορά καταχωρίζονται σημαντικά έργα που υλοποιούνται τόσο από το κεντρικό κράτος όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι δυνατή η συνεχής διαφανής παρακολούθησή τους. Την εκδήλωση με θέμα «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας» erga.gov.gr, που ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, άνοιξε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης, Κώστας Γιουλέκας. Ζήσαμε λοιπόν εδώ, σε αυτή την πόλη, στη Θεσσαλονίκη, την εποχή των μουσαμάδων, όταν κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι προχωρούν δήθεν μεγάλα έργα τα οποία στην πραγματικότητα ήταν σταματημένα, ακινητοποιημένα. Από αυτή την περίοδο περάσαμε στη σημερινή εποχή. Κάποτε η Θεσσαλονική υφίστανται την ταλαιπωρία της έλλειψης έργων υποδομής, αλλά και της έλλειψης προσοχής από το κεντρικό κράτος. Σήμερα η Θεσσαλονική υφίστανται την ταλαιπωρία που προκαλούν έργα τα οποία κατασκευάζονται προκειμένου η πόλη, αλλά και ολόκληρη η Μακεδονία και η Θράκη, να αποκτήσουν σύγχρονες υποδομές και έργα απαραίτητα για να προχωρήσουμε στο μέλλον με αισιοδοξία αλλά και με βάσιμες ελπίδες και προσδοκίες. Σε λίγους μήνες θα είστε εσείς, κύριε Πρόεδρε, εκείνος που θα κόψετε επιτέλους το πρώτο εισιτήριο για το μετρό Θεσσαλονίκης. Στην ψηφιακή πλατφόρμα για σκοπούς ευρύτερης ενημέρωσης, διαφάνειας αλλά και λογοδοσίας είναι αναρτημένα τα πλήρη στοιχεία χρηματοδότησης και προόδου υλοποίησης που αφορούν ένα σύνολο περίπου 6.000 έργων και παρεμβάσεων συνολικού ύψους άνω των 77 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου και των υποδομών, για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την πράσινη μετάβαση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοικών. Τι σημαίνει διπλή σύγκληση? Εδώ βλέπετε, και επιμένω σε κάποια γραφήματα παρότι μπορεί να φαίνονται τεχνικά ή κουραστικά, πού βρίσκεται η Ευρώπη ως προς τα εισοδήματα, πού βρίσκεται η Αττική ως περιφέρεια, πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Αττική όντως έχει συγκλίνει σε εισοδήματα με την υπόλοιπη Ευρώπη, πού βρίσκεται όμως η Ελλάδα, πολύ πιο κάτω από την Αττική και πολύ πιο κάτω από τον εθνικό μέσο όρο οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Αυτή είναι η αθέατη πλευρά της ελληνικής κρίσης, του ελληνικού αναπτυξιακού παραδόξου, το οποίο πρέπει να θεραπεύσουμε και θεραπεύουμε με το σχέδιο που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Τι κάνουμε για να το θεραπεύσουμε? Τα τελευταία 5 χρόνια κάνουμε πάρα πολλά. Εφαρμόζεται μια οικονομική πολιτική από τον Χρήστο Σταϊκούρα, την προηγούμενη θητεία, από τον Κωστή Χατζηδάκη, από τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο, από όλο το οικονομικό επιτελείο, η οποία φέρνει αποτελέσματα. Η Ελλάδα καλύπτει το χαμένο έδαφος της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, τρέχοντας πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό τα τελευταία 5 χρόνια από την υπόλοιπη Ευρώπη και πρέπει να συνεχίσετε να αναπτύσσεται με αυτές τις ταχύτητες για να κλείσουμε την ψαλίδα.
Εδώ επίσης πρέπει να αναρωτηθούμε πού έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα που έχουν έρθει από την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε παραθέσει όλα τα κοινοτικά προγράμματα και πλαίσια στήριξης, τα οποία είχαν σαν στόχο τι, την περιφερειακή συνοχή, την περιφερειακή σύγκληση, τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Έχουν δαπανηθεί περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ, σωρευτικά, μέσα στις τελευταίες 4 δεκαετίες. Είναι ένα ΑΕΠ της χώρας, 180 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως βλέπετε ότι το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στο διπλανό γράφημα, όπου φαίνονται οι επίμονες περιφερειακές ανισότητες. Τα χρήματα αυτά έπεσαν, έφτιαξαν πολλές κρίσιμες και χρήσιμες υποδομές, αλλά δεν άφησαν το απαιτούμενο αναπτυξιακό αποτύπωμα για να μειωθούν αυτές οι ανισότητες. Η κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο. Στόχος μας είναι να καλύψουμε το κενό. Κάθε ευρώ πρέπει να πηγαίνει προς την κοινωνία και την οικονομία, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Με τα καλύτερα εργαλεία όσα έχουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που από ό,τι παρουσίασαν οι συνάδελφοί μου είναι αρκετά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν και στην Κεντρική Μακεδονία αξιοποιούμε όλες αυτές τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας. Θέλουμε και έχει την πλεονεκτική αυτή η γεωγραφική θέση που την καθιστά διάδρομο των υπηρετικών δικτύων μεταφορών, επικοινωνίας και ενέργειας και βεβαίως κύριο διαμετακομιστικό κόμβο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα στοιχεία για την ανεργία δείχνουν ότι έχουμε μια βελτίωση κατά 5,5 εκατοστιαίες μονάδες και βεβαίως το ΑΕΠ αυξήθηκε από το 2019 κατά 21%. Σήμερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν περισσότερες από 22.290 επιχειρήσεις, δηλαδή είχαμε μια αύξηση περίπου 17,8%. Αλλά ας δούμε πολύ συνοπτικά τους πόρους και βεβαίως αυτό έρχεται σε συνέχεια αυτής της δομικής αλλαγής που έφερε ο Πρωθυπουργός κατά την νέα αυτή διακυβέρνηση, όπου έχουμε όλα τα εργαλεία σε ένα σημείο και μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα και κατ' ουσία να δούμε πού ακριβώς υπάρχουν οι ανάγκες και ταυτόχρονα να διαχειριστούμε τους πόρους έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη πόρων. Το μετρό Θεσσαλονίκης και η κατασκευή του flyover στην περιφερειακή οδό ήταν τα έργα στα οποία εστίασε κατά την τοποθέτησή του Υπουργός Υποδόμων και Μεταφορών Χρήστος Θεοικούρας. Flyover. Το flyover είναι ένα πάρα πολύ καλό έργο για τη Θεσσαλονίκη. Ξέρω και γνωρίζω τη δυσπιστία που είχατε ως προς επί αυτού. Όχι τόσο για την χρησιμότητα, όσο για τις δυσμενείς συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών. Το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2027. Και θέλω να σας πω ότι χαίρομαι που το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμα και σήμερα, συνομιλώντας μαζί σας, αντιλαμβάνομαι ότι εσείς οι ίδιοι βλέπετε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος τώρα ως προς την υλοποίηση του έργου. Γιατί πολύ απλά βλέπετε αυτή τη στιγμή 250 άτομα και 80 βαρέα μηχανήματα να εργάζονται εκεί, σε καθημερινή βάση. Συνεπώς, πάμε να τελειώσουμε το έργο, παρά τα εμπόδια, παρά τις πρόσχερες δυσκολίες που έρχονται καμιά φορά και από κάποιες συλλογικότητες, έγκαιρα και να το αποδώσουμε στους πολίτες. Είπε ο Κώστας προηγουμένως, και έχει δίκιο, απλά έχουμε μια συνέχεια εμείς λίγο προθύστερη, αργήσαμε, κυρίες και κύριοι, στο να συντονιστούμε. Κύριε Περιφερειάρχα, το ξέρετε, το συζητήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε ότι καθίσαμε πέρυσι το καλοκαίρι για πρώτη φορά στο μετρό, στις εγκαταστάσεις του μετρό, για να συχνοτιστούμε. Έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο είναι εφικτό τις πράγματι δυσμενείς συνέπειες που έχει παγκοσμίως οποιοδήποτε έργο τέτοιας έκτασης, τέτοιου μεγέθους στην καθημερινότητα των πολιτών. Και δουλέψαμε συλλογικά ως κυβέρνηση και συνεκτικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σήμερα μια σημαντική μέρα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε πράγματα που έχουν ήδη ξεκινήσει και είτε είναι σε διαγνωστική εξέλιξη, είτε σε υλοποίηση, είτε έχουν αρχίσει να παραδίδονται, ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Κυλακάκης. Έτσι γίνεται. Σχεδόν το 100% των μετακινήσεων γίνεται χρησιμοποιώντας βενζίνη ή πετρέλαιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μικροσωματίδια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κυκλοφοριακό
και την ποιότητα της καθημερινότητας και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον θόρυβο, αλλά και για τον αστικό χώρο που είναι γεμάτος με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πολλά από τα οποία, όπως συνηθίζεται, όχι ακριβώς νόμιμα. Τι θα συμβεί όταν θα έρθει το μετρό? Στην πραγματικότητα, αντί οι Θεσσαλονικείς να μετακινούνται χρησιμοποιώντας ενέργεια που πληρώνουμε εισάγοντας πετρέλαιο και βενζίνη, θα μετακινούνται με τον αέρα και τον ήλιο. Διότι ταυτόχρονα προχωρούμε μία ενεργειακή μετάβαση, η οποία έχει ήδη φτάσει στο 57% την συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα το ηλεκτρικό, και πηγαίνουμε ταχύτατα για το 80%. Σκεφτείτε το λίγο στο μυαλό σας, θα μετακινούνται οι άνθρωποι μέσω του μετρό, μέσω των ηλεκτρικών λεωφορείων, με αέρα και ήλιο. Τη θέση ότι ο στόχος της διπλής σύγκλησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την υλοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την Ελλάδα, με σταθερά χαρακτηριστικά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, διατύπωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ότι ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει βάλει στο λογαριασμό της Εταιρείας Ανάπτυξης του FESINTECH 10 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των έργων, και έχουμε απόλυτη υποχρέωση αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου για την υποχρέωσή μας απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο φάκελος για την αδειοδότηση παραδόθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 9 Αυγούστου και τώρα θα πρέπει με μεγάλη ταχύτητα να κινηθούμε από κοινού τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και προσδοκώ ιδιαίτερως τη συμβολή και του συναδέλφου Υπουργού, του κ. Σκυλακάκη, ώστε το ταχύτερο δυνατό να γίνει η κοινή υπουργική απόφαση αδειοδότησης του τεχνολογικού πάρκου, κάτι που θα διευκολύνει πάρα πολύ στην αναγκαία επιτάχυνση των έργων και των διαδικασιών. Ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιεί το πρόγραμμα Έξυπνη Μεταποίηση, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της τεχνολογικής τους υποδομής και του εξοπλισμού τους με χρήση έξυπνων τεχνολογιών, αιχμής και οπωσδήποτε με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να μετέχουν τουλάχιστον 54 εταιρείες από την Κεντρική Μακεδονία. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι διασώθηκαν και αναδεικνύονται τα τεκμήρια της μακράς ιστορικής διάρκειας της πόλης από την ίδρυσή της έως τους τελευταίους αιώνες, με πρωτοπόρες και καινοτόμες λύσεις, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με μια αναφορά στο τιτάνιο και εξαιρετικά σύνθετο έργο που ολοκληρώνουμε στο σταθμό Βενιζέλου. Είπε προηγουμένως ο Χρήστος αυτό που είχαμε υιοθετήσει εδώ και κάποια χρόνια με τον Νίκο Ταχιάου και αρχαία. Και μετρό. Χάρη στην ιστορική για τη Θεσσαλονίκη απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2019, και αφού υπήρχαν και όλες οι αποφάσεις, τουλάχιστον δύο της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το σύνομον της διαδικασίας, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να προχωρήσει το μετρό με την απόσπαση, την προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων στο σταθμό του μετρό, ώστε να γίνει το τεχνικό έργο και τα αρχαία στη συνέχεια να επανατοποθετηθούν. Τότε, κύριε Πρόεδρε, είχαμε δεσμευθεί ότι εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων οι αποσπαστήσεις αρχαιότητες θα επέστρεφαν στην ακριβή τους θέση με βάση τις αρχές της επιστήμης και της δεοντολογίας, αποτελώντας ένα μνημιακό σύνολο αρχαιολογικό εντός του κελίφους του τεχνικού έργου, εντός του κελίφους του σταθμού. Αυτό έγινε. Διασώσαμε και αναδεικνύουμε τα τεκμήρια της μακράς ιστορικής διάρκειας της πόλης από την ίδρυσή της το 316 από τον Κάσανδρο μέχρι τους τελευταίους αιώνες με πρωτοπόρες και καινοτόμες λύσεις, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αν και όπως είπαμε, έχουμε κάνει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες ρεπορτάζ για τις απάτες που στοχεύουν κυρίως σε ηλικιωμένους ανθρώπους, είτε είναι διαδικτυακές, είτε είναι ηλεκτρονικές, είτε είναι τηλεφωνικές, είτε είναι διαζώσεις. Η αστυνομία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ο διοικητής του Τμήματος Ασφάλειας Σάρτας, ο κύριος Γούσιας, είναι πολλές φορές στο στούντιο του RTV ενημερώνοντας τους πολίτες. Ωστόσο, κάποια περιστατικά, Βαγγέλη, δεν εκλείπουν.
Και βέβαια δεν αφορούν μόνο, όπως είπαμε, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αφορούν και περιφερειακές πόλεις. Αυτή τη φορά έχουμε κάποια περιστατικά και κάποια τέτοια φαινόμενα στην Πρέβεζα. Πιστεύω, Βίκη, ότι λόγω και της τουριστικής ανάπτυξης και έλευσης πολλών επισκεπτών και αυτό το καλοκαίρι, αλλά ειδικά αυτό το καλοκαίρι στην Πρέβεζα, ιδιαίτερα τον Αύγουστο, έχουμε και πολλές απόπειρες εξαπάτησης πολιτών σε περιοχές της Πρέβεζας. Η αστυνομία εφιστά την μεγάλη προσοχή των πολιτών. Δεν σου κρύβω ότι και σε συγγενικά πρόσωπα έχει χτυπήσει το τηλέφωνο τις τελευταίες ημέρες. Τηλέφωνα που λένε ότι είμαστε από δικηγορικό γραφείο, από εταιρείες. Γενικότερα, επιτίδη τηλεφωνούν σε πολίτες ζητώντας τους χρηματικά ποσά για την κάλυψη ιατρικών εξόδων λόγω δίθεν ατυχήματος συγγενικών τους προσώπων. Προσπαθούν να τους αποσπάσουν προσωπικούς κωδικούς τραπεζών παριστάνοντας τους λογιστές, υποσχόμενοι δίθεν ότι είναι δικαιούχοι επιδομάτων. Υπάρχουν μαρτυρίες πολιτών ότι τους έχουν πάρει τηλέφωνο και τους έχουν πει ότι έχετε κερδίσει ένα δώρο σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Πρέπει να μας δώσετε τον κωδικό που θα σας στείλουμε και κάντε κλικ στον κωδικό που θα σας στείλουμε στο κινητό και έτσι ξετρυπώνουν πάρα πολλά δεδομένα για κάθε πολίτη. Η αστυνομική διεύθυνση καλεί τους πολίτες αφενός να μην πιστεύουν στα τηλεφωνήματα αυτά και αφετέρου να ενημερώνουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συγγενείς που είναι πιο νέοι στην ηλικία, καταλαβαίνουν λίγο περισσότερα τα πράγματα και να προσπαθούν ή μάλλον να μην προσπαθούν να κλείνουν κατευθείαν το τηλέφωνο όταν ακούν τέτοια πράγματα, γιατί στην πλειοψηφία τους στα 9 στα 10 τηλέφωνα είναι τηλέφωνα από απατεώνες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, που δεν είναι άλλο από τον τουρισμό. Και να δούμε, βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε το INSETE, πώς κινήθηκε ο τουρισμός το 2023 στην Ήπειρο, Βαγγέλη. Ναι, η Ήπειρος δείχνει ότι είναι μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας που έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε όλοι, αλλά πλέον έρχονται και τα επίσημα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πραγματικά ισχύει αυτό το οποίο νιώθουμε όλοι. Τα επίσημα λοιπόν στοιχεία του Ινστιτούτου είναι ότι η Ήπειρος είναι μια περιοχή που καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, είναι στο σύν 58%. Ανέβηκε στην έκτη θέση με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 1.712 γενικότερα, συγκεντρώνει το 4,7% των επισκέψεων της χώρας. Είναι ένα ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό για μια περιοχή η οποία ήταν αποκλεισμένη πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπήρχαν οι οδικοί άξονες, αεροδρόμιο στο άκτιο το διεθνές που έχει γίνει τώρα δεν υπήρχε. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι την τελευταία τετραετία υπάρχει μια σημαντική αύξηση πάνω στο θέμα αυτό και καταγράφεται πλέον και με νούμερα, με στατιστικά. Βρίσκεται στην έκτη θέση με 1.712.000 επισκέψεις όσον αφορά γενικότερα. Η κύρια αγορά είναι η Αλβανία, όπου από εκεί προέρχονται πάρα πολλές χιλιάδες και βορειοϋπειρώτες, αλλά και κάτοικοι της Αλβανίας που επισκέπτονται την περιοχή. Χαμηλότερα είναι άλλες χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Η Αγγλία όμως το τελευταίο διάστημα, Βίκη, μπορώ να πω ιδιαίτερα για τα παράλια του Ιωνίου, δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φέτος, ειδικά το 2024, έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι θεωρούνται τα καλύτερα πορτοφόλια που υπάρχουν, όπως λένε, για τις επισκέψεις τουριστών στη χώρα μας. Τώρα, η περιφέρεια Ηπείρου πραγματικά κερδίζει και μία θέση όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις. Έχει πάρα πολλές χιλιάδες διανυκτερεύσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι θέμα απλά να σε επισκέπτονται κάποιοι. Είναι και πόσες μέρες θα μείνουν και πόσες νύχτες θα μείνουν, γιατί όλα αυτά φέρνουν μία λυσίδα πραγμάτων και καταστάσεων για τα ξενοδοχεία, για τα καταστήματα με φαγητό, τα εμπορικά και πάει λέγοντας, είναι μια αλυσίδα στον εμπορικό κλάδο που πραγματικά βλέπει τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης του τουρισμού. Τώρα,
για να το κλείσουμε σε τουριστικές εισπράξεις η Ήπειρος είναι στην 7η θέση. 330 εκατομμύρια ευρώ σημείωσε μία αύξηση 27% σε σχέση με το 2022, είναι στοιχεία του 2023 και θεωρώ το 2024 θα είναι ακόμα καλύτερα. Και πραγματικά δείχνει η περιφέρεια Ηπείρου ότι πραγματικά είναι σε ένα καλό δρόμο. Πρέπει όμως να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την παροχή εξυπηρέτησης. Πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα καλύτερα, θα έλεγα, σε ορισμένες περιοχές και την αύξηση των τιμών όσον αφορά και ακόμα και τη σεζλόγκ που μπορεί κάποιος να βρίσκει και να νοικιάζει. Γενικότερα είμαστε όμως σε ένα καλό επίπεδο. Κρατάμε και την παροχή υπηρεσίας και το καλό φαγητό και τις καλές τιμές. Κρατάμε όσο μπορούμε. Και πάμε, Βαγγέλη, να δούμε τι γίνεται με το σκηνικό του καιρού. Ενώ χθες όλοι περιμέναμε βροχές, αστραπές, καταιγίδες και δεν ξέρω τι άλλο στην περιοχή της Ηπείρου, εντούτοις τα φαινόμενα περιορίστηκαν σε κάποιες περιοχές και όχι γενικά. Δηλαδή στην Άρτα είχαμε μία όχι έντονη βροχόπτωση, αρκετά ήπια θα έλεγα στην πόλη. Στα ορεινά βεβαίως ήταν μεγαλύτερο αν θέλεις το ποσοστό του νερού. Όμως παρόλα αυτά εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Πυρκαγιές άσχετες με το θέμα των βροχοπτώσεων, αλλά και πυρκαγιές σχετικές με τους κεραυνούς. Αφού υπήρξε μάλλον και εκδήλωση φωτιάς από πτώση κεραυνού. Και δεν ήταν ούτε μία ούτε δύο οι εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Εχθές η πυροσβεστική είχε μια δύσκολη ημέρα. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Ήπειρο είχαν μια πολύ δύσκολη ημέρα. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι για τους πυροσβέστες, αυτό που διανύουμε και που ολοκληρώνεται. Και πραγματικά δεν είμαστε στο τέλος, γιατί μπορεί να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις τις μετεωρολογικές θα έχουμε ζέστες και το φθινόπωρο. Έτσι λοιπόν, Βίκη, επειδή το νερό που έχει πέσει, οι βροχές που έχουν πέσει στην ουσία, ναι μεν, σε ορισμένες περιοχές δημιούργησαν, θα έλεγα, και αρκετά προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη ξηρασία στην Ήπειρο επί μήνες. Αυτή η ξηρασία δημιουργεί και αυτά τα φαινόμενα της φύσης. Πέφτει κεραυνός πιο εύκολα και από εκεί και μετά, εκεί που πέφτει, δημιουργεί και εστία φωτιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία μόνο εχθές, με πολύ μεγάλες δυνάμεις, έτρεξε σε όλη την Ήπειρο για να κατασβέσει εστίες φωτιάς που ξεκίνησαν από κεραυνούς, από πτώση κεραυνών, σε 10 διαφορετικά σημεία. Καταλαβαίνει κάποιος πόσο σημαντικό είναι, γιατί δεν ήταν μόνο ότι έτρεξε για να σβήσει τις εστίες αυτές, οι οποίες θα εξελισσόταν και θα εξελισσόταν σε μεγάλες πυρκαγιές. Πήρανε μέρος και ρήψη, και αεροπλάνα με ρήψεις. Δηλαδή ήταν και οι 10 αυτές εστίες πάρα πολύ σημαντικές και πολύ επικίνδυνες. Ευτυχώς όμως για άλλη μια φορά η καταστολή και η άμεση δράση και αντίδραση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Ήπειρο, που για άλλη μια φορά θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια φέτος για ό,τι έχουν κάνει στην Ήπειρο και έχουν κρατήσει πάρα πολύ, σε πολύ καλό επίπεδο το γεγονός της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, γιατί ήταν και πολλές, αν θυμάσαι, έτσι. Είχες ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος στον RTV με πάρα πολλά κεντρικά δελτία ειδήσεων και θυμάσαι πολύ καλά πόσες πυρκαγιές έχουμε φέτος που ξεκίνησαν, αλλά ευτυχώς όμως σβήστηκαν την στιγμή που έπρεπε. Έτσι, σωστά. Επιχειρησιακή ετοιμότητα λοιπόν από την πυροσβεστική Ηπείρου. Και σε διαφορετικά σημεία, συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Μιλάμε για την Εθνική Οδό Φιλιππιάδας Ιωαννίνων, όπου εκεί υπήρχε πυρκαγιά σε όχημα. Μιλάμε για το νεοχώριστο Δήμου Νικολάου Σκουφά. Μιλάμε για τη Σαγιάδα. Μιλάμε για τα Γιάννα του Κουτσελιό. Μιλάμε για το Δήμο Σουλίου. Μιλάμε για το Μέτσοβο, τη Μιλιά. Μιλάμε για το Ζαγόρι. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολλές σκόρπιες περιοχές που έπρεπε να τρέξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, δασικές περιοχές δύσβατες. Αυτό έτσι, είναι το πιο δύσκολο. Τα εναέρια μέσα, βεβαίως. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Την ερχόμενη Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ενωριακό Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γραμμενίτσας θα γίνει παρουσίαση των δύο βιβλίων του Βασίλη Τάτσι. Τα βιβλία έχουν τους τίτλους «Μικρή Πατρίδα» και «Το Φως στα Μάτια των Άλλων». Τα παραπάνω βιβλία του Βασίλη Τάτσι θα παρουσιάσουν ο φιλόλογος Δημήτρης Γιώτης και η νηπιαγωγός θεατρολόγος Αφροδίτη Κατσαούνου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Καλοκαίρι για διακοπές, Ελλομάς για προσφορές. Κοτόπουλο Νοπό 2,95. Φέτα Δοχείο 9,29. Κέλοψ Δημητριακά μείον 50%. Κανάκι φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα μείον 40%. Ελλομάς, κάθε μέρα για εσάς. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε βόλιο κιμάς ελληνικός μόνο 8,99 το κιλό. Θράκης γεύσης γαλοπούλες μόνο 6,98 το κιλό. Στέλες ζυμαρικά 500 γραμμαρίων μόνο 78 λεπτά. Κόλλιο στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων μόνο 3,18. Κρίς ψωμί για τόστ 700 γραμμαρίων μόνο 1,24. Ελλομάς χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκάρι μόνο 3,49. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Εδώ στην καρδιά της Ηπείρου, σε ένα κόσμο που η γαστρονομία συναντά την παράδοση, γεννιέται ένας θρύλος. Κασκαβάλι Πίνδου, το έφι ποτηρί που ταξίδευε με τα άλογα από τις κορυφές της Πίνδου στα πέρατα του κόσμου. Σήμερα, χάρη στις συντονισμένες πρωτοβουλίες της περιφέρειας Ηπείρου, το κασκαβάλι παράγεται ξανά στον τόπο του. Με την ίδια αυθεντική διαδικασία, διαχειρός καράλι. Ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πιστοποιείται σύντομα ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής μας αγκαλιάζουν ήδη με αγάπη το κασκαβάλι Πίνδου. Το χρησιμοποιούν σε πολλές πρωτότυπες συνταγές μοναδικής γαστρονομίας για να μας χαρίσουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες. Κασκαβάλι Πίνδου. Γεύση που ξυπνάει μνήμες. Ταξιδεύει την ψυχή και αγγίζει την καρδιά. Κασκαβάλι Πίνδου. Διαχειρός καράλι. Φροντιστήριο Κύκλος. Το σχήμα της επιτυχίας. Φροντιστήριο Κύκλος. Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής. Βασιλείος Κωνσταντίνου 42, Άρτα. Οικονομικής φύσεως ζητήματα απασχόλησαν μεταξύ άλλων την τέταρτη συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πρέβεζας. Από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Τζίμα Νικόλαο, τέθηκε ερώτημα προς τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ για τη λειτουργία των βιολογικών της Πρέβεζας και του Λούρου και επίσης ερώτημα σε ό,τι αφορά το σχέδιο ενοποίησης των ΔΕΙΑ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πρέβεζας, σε ερώτημα του Συμβούλου της Ανάπτυξης τώρα Νίκου Τζίμα για τη ΔΕΙΑΠ και τους βιολογικούς καθορισμούς, ο πρόεδρος του ΔΟΥΣΟΥ της ΔΕΙΑΠ Πρέβεζας, Γιάννης Δαρμάνης, δεν μάσησε τα λόγια του και προανήγγειλε μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού. Ειδικότερα, ο κ. Ζαδραμάνης είπε: σε κάθε περίπτωση, η ανάκτηση κόστους λειτουργίας των ΔΕΙΑ με την καθιέρωση ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής, διαχείρισης του πόσιμου νερού και διασφάλισης του περιβάλλοντος θα είναι με αυστηρότερους κανόνες. Καλησπέρα σε όλους. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω λίγο. Ότι είναι διαφορετικές έννοιες οι όροι βιολογικός καθαρισμός, δίχτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, δίχτυο αποχέτευσης ομβρίων, αντιλιοστάσια ακαθάρτων και ο γενικός όρος αποχέτευση. Αναφορικά λοιπόν με το ερώτημα περί μη λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών Πρέβεζας και Λούρου, θα απαντήσω καταρχήν για τις εγκαταστάσεις εξεργασίας λιμάτων της ΕΕΛ ή κοινώς για τη λειτουργία των δύο εργοστασίων.
Η ΕΕΛ Πρέβεζας ή Βιολογικός Καθαρισμός Πρέβεζας λειτουργεί και τη λειτουργία της την έχει αναλάβει λόγω έλλειψης προσωπικού με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η εταιρεία Τέδρα, ανώνυμη τεχνική περιβαλλοντολογική εταιρεία. Υπάρχουν στη διάθεσή σας, όποτε τη ζητήσετε, χημικές αναλύσεις από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από ιδιωτικό πιστοποιημένο εργαστήριο, στην έξοδο του εργοστασίου και οι ποσότητες λιματολάσπες οι οποίες παράγονται. Το εργοστάσιο είναι παλιό, από το 2001, και χρειάζεται έργα αναβάθμισης. Ιδάλλως, μοιραία κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Η ΔΕΙΑΠ έχει υποβάλει από το 2022 στο ΕΜΕΠΕΡΑ πρόταση χρηματοδότησης της πράξης αναβάθμισης ΕΕΛ Πρέβεζας προϋπολογισμού εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ και αναμένεται η έγκριση. Η ΕΕΛ Λούρου, η βιολογικός καθαρισμός Λούρου, δεν έχει προσωπικό λειτουργία λόγω έλλειψης προσωπικού. Η ΔΕΙΑΠ προγραμματίζει νέο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη λειτουργία και των δύο εργοστασίων και την διαχείριση της παραγόμενης λιματολάσπης. Ο διαγωνισμός αναμένεται να δημοσιευτεί στα τέλη του φθινοπόρου του 2024 και επήγει καθότι εξαντλούνται οι ποσότητες της σύμβασης για τη μεταφορά της λιματολάσπης στην ΕΕΛ Πρέβεζας. Ο παλιός διαγωνισμός ήταν σε λειτουργία όταν ήταν για λειτουργία ΕΕΛ Πρέβεζας ανά έτος και για 480 τόνους λιματολάσπη. Τώρα η ποσότητα αυτή που έχει προϋπολογιστεί είναι λίγη. Παράγουμε πολύ παραπάνω. Τώρα για τα δύο εργοστάσια και για λιματολάσπη 1.400 τόνων ο προϋπολογισμός δημοπράτησης υπολογίζεται δηλαδή περίπου στα 260.000 ευρώ ανά έτος. 100.000 ευρώ κοστίζει να καταλάβετε η λιματολάσπη των δύο εργοστασίων. Σε όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και το ρεύμα. Σημειώνω σε αυτό το σημείο και θέλω να επισημάνω σε όλους ότι το καθαρό περιβάλλον κοστίζει και το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται μέσα στους λογαριασμούς που σας έρχονται του νερού. Και αν δεν γίνουν κάποιες στοχευμένες ενέργειες, ολοκληρώνονται κίνδυνοι προστίμων, πεταμένα λεφτά και όχι μόνο, δηλαδή μπορεί να έχουμε μηνύσεις, δικαστήρια, χαμένες ανθρωπόρες και επιπλέον έξοδα. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, επικρατεί σύγχυση των όρων λειτουργίας, των επιμέρους δομών λειτουργίας της αποχέτευσης. Είναι γεγονός ότι στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης Πρέβεζας υπάρχουν προβλήματα πέρα από αυτά της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, δηλαδή των βιολογικών που είναι ολόκληρα εργοστάσια. Τα προβλήματα που προκαλούν και τις οσμές και είναι αναδομή τα παρακάτω. Ας πάμε. Αντλιοστάσια αποχέτευσης. Η πόλη της Πρέβεζας βρίσκεται σε υψόμετρο κοντά στο 0. Είναι μια παραθαλάσσια πόλη στο Ναυρακικό και διαθέτει το λίμα του πολεοδημικού του συστού πάλι σε υψόμετρο 0. Αλλά σε αντίθετη μεριά, στο Ιόνιο Πέλαγος. Προκειμένου να γίνει αυτό, σχεδιάστηκαν 11 αντλιοστάσια αποχέτευσης, τα περισσότερα εντός πολεοδομικού ιστού και το λίμα οδηγείται τελικά στο βιολογικό καθαρισμό. Τα αντλιοστάσια αυτά είναι επίσης παλιά, κατά βάση είναι ασυντήρητα, με παλαιωμένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στις περιπτώσεις βλαβών λειτουργούν αυτόματα οι υπερχιλήσεις σχεδιασμού. Τα αντλιοστάσια αυτά θέλουν περιοδική συντήρηση, καθαρισμό αλλά και τακτικό προσωπικό λειτουργίας, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κτλ. Ο προγραμματισμός για τη λειτουργία των αντλιοστάσεων αυτών αφορά καταρχήν την προσπάθεια σύνταξης μελέτης της αναβάθμισης τους και η οποία θα συμπληρώσει την αρχική πρόταση που έχει υποβληθεί στο ΕΜΕΠΕΡΑ για αναβάθμιση της ΕΕΛ Πρέβεζας. Για την καθημερινή τους λειτουργία, η ΔΕΙΑΠ με το νέο έτος θα θεσπίσει επιφυλακή. Η επιφυλακή στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας θα γίνει με προσωπικό της ΔΕΙΑΠ και στις Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Ζαλόγκου με κατάλληλη εργολαβία. Επίσης, προγραμματίζεται η μόνιμη απασχόληση μηχανολόγου μηχανικού. Θα ασχολείται με τα 13 αντλιοστάσια αποχέτευσης και τα 50 περίπου εργοστάσια ίδρυυσης με το νέο έτος. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Να σας πω τώρα ιστορικά, η πόλη της Πρέβεζας απέκτησε χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης πριν 20 χρόνια. Μέχρι τότε από τουρκοκρατίας λειτουργούσε παντορροϊκό δίκτυο, δηλαδή όμβρια και ακάθαρτα μαζί.
Το χωριστικό καταλήγει στα αντιλιοστάσια αποχέτευσης και τελικά στο βιολογικό καθαρισμό της πρέβεζας. Μέσα στο δίκτυο αυτό δυστυχώς συνδέονται παράνομα και όβρια. Όταν βρέχει επιβαρύνεται τραγικά η ΕΕΛ και τα εργοστάσια και σημειώνονται βλάβες. Στα επόμενα έτη θα γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, αλλά απαιτείται συνεργείο που θα ασχολείται αποκλειστικά. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων. Η πόλη της Πρέβεζας χρησιμοποιεί ως δίκτυο ομβρίων το παλιό παντοροϊκό δίκτυο. Σε αυτό το δίκτυο υπάρχουν ακόμα συνδέσεις ακαθάρτων που δεν είναι απαραίτητα παράνομες, δηλαδή μπορεί οι διοκτήτες του να μην ξέρουν ότι πέφτουν μέσα, έτσι. Για να αποκαλυφθούν, επιβεβαιωθούν και καταργηθούν τυχώς συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων στο δίκτυο ομβρίων που εκβάλλει στο λιμάνι, θα πρέπει μετά από έγκριση του Δήμου Πρέβεζας να ακολουθηθούν καταστροφικές μέθοδοι με καθαιρέσεις και εξκαφές πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, καταρχήν στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Πρέβεζας, έτσι, από το εύρος της έκτασης, στην οποία θα επιτρέψει τις καθαιρέσεις αυτές ο Δήμος Πρέβεζας, θα προκύψει ο προϋπολογισμός της σχετικής εργολαβίας, το χρονοδιάγραμμα και η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει αυτό που είπατε προηγουμένως, ανάθεση με κάμερες, αλλά και πάλι οι εξκαφές δεν θα λείψουν. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχετικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό και το ζήτημα θεωρώ ότι είναι από τα πιο πολύπλοκα, κύριε Τζίμα. Άρα λοιπόν, ή ο λόγος σας δεν περνούσε στην προηγούμενη θητεία και ήσασταν υποδιέστερος του Προέδρου, ή ήταν η στάση της Δημοτικής Αρχής ότι να μην προχωρήσουν κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι 4 χρόνια η Πρέβεζα, στο κομμάτι της ΔΕΙΑ, της προηγούμενης θητείας, δεν μιλάω για σας, μηδένισε το κοντέρ. Άρα λοιπόν δεν έγινε τίποτα εκεί, μιλάμε για ένα εργοστάσιο που είναι προβληματικό, μιλάμε για εργολαβείς που δεν έχουν ξεκινήσει, μιλάμε για αντιλιοστάσια, για χίλια πράγματα. Λοιπόν, σας εύχομαι κύριε Δαρδαμάνη να συνεχίσετε να έχετε την όρεξη, αλλά του χρόνου που θα ξαναγίνει η αντίστοιχη ερώτηση, τι έχει γίνει από το σήμερα, να μην βρεθείτε στη δύσκολη θέση, να μην έχετε να απαντήσετε για ένα τουλάχιστον θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος θα απαντήσει σε αυτό. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Μάλλον δεν καταλάβετε, κύριε Τζίμα, την όλη την τοποθέτηση του κυρίου Δαρδαμάνη επί του συγκεκριμένου θέματος. Να ξέρετε ότι η ΔΕΙΑ όταν αναλάβαμε και γιατί αναφερθήκατε τι έχουμε κάνει με την προηγούμενη διοίκηση, γιατί δεν θέλω να σπαίνετε θέματα τι έκανε ο προηγούμενος πρόεδρος, τι θα κάνω καινούριος, τι θα κάνω επόμενος. Λοιπόν, αυτό που κάναμε ως πρώτη μας προτεραιότητα στην προηγούμενη διοίκηση ήταν να κάνουμε τη διεύρυνση της ΔΕΙΑ που σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί είχαμε δεμένα τα χέρια, κύριε Τζίμα, δεν ήσταν σε αυτά τα έδρανα, ούτε παίρνατε αποφάσεις Προέδρου για πληρωμές, για διάφορες διαχείριση του Ζαλόγκου και του Λούρου, για τη διαχείριση ποιότητας που δεν ήταν σε κανένα τεχνικό πρόγραμμα, δεν υπήρχε δυνατότητα, γιατί η διεύρυνση δεν έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πολύ σύντομα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όμως το καταφέραμε, βρήκαμε τα πατήματά μας και έρχεται και ο πρόεδρος, και βέβαια με την επιτυχία, και έρχεται η καινούργια διοίκηση να συνεχίσει πάνω σε μία διευρυμένη ΔΕΙΑΠ, στην οποία έχει να κάνει με τη διαχείριση ενός οικονομικού μοντέλου, γιατί η ΔΕΙΑΠ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ό,τι έσοδα έχει, έχει και έξοδα. Έτσι, δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις, δεν υπάρχουν τίποτα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για έργα, γιατί η μελέτη ξεκίνησε από την προηγούμενη διοίκηση. Σας είπε ο κύριος Δαρδαμάνης ότι έχει κατατεθεί μελέτη από το βιολογικό για 6 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμισή του. Σας είπε επίσης, και δεν το καταλάβατε, ότι σας δίνει τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων από το Πανεπιστήμιο και τα λοιπά, που δεν μας πάει μέσα για περιβαλλοντολογικούς όρους. Γιατί αν ήταν τα αποτελέσματα, αν δεν λειτουργούσε, δεν καταλαβαίνετε τι λέει, αν δεν λειτουργούσε θα πηγαίναμε όχι μέσα με τα αποτελέσματα της διαχείρισης του βιολογικού. Άρα το αν δουλεύει, πώς δουλεύει σήμερα, δουλεύει με ασφάλεια. Όμως ο όγκος των λιμάτων που παίρνουμε τώρα αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτό που είχε υπολογιστεί
Το 2001, μετά από 20 χρόνια, η Πρέβεζα έχει τριπλασιαστεί. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε, γι' αυτό αναζητούμε από το 22. Προσέξτε, από το 22 έχουμε μεβάλει τη μελέτη των 6 εκατομμυρίων για το βιολογικό και για τα αντλιοστάσια. Άρα υπάρχει μια συνέχεια και πρέπει να ακούτε πώς το λέει. Πάμε παρακάτω. Αναφερθήκατε για γεγονότα τα οποία είναι μεμονωμένα. Τα μεμονωμένα γεγονότα πολύ καλά ο κύριος Δαρδαμάνης τα ανέλησε και πώς αναφέρθηκε, πώς δημιουργούνται οι βλάβες. Και αυτό που είχατε και στο ερώτημα των οσμών, γιατί οι οσμές, εδώ ζούμε 50 χρόνια μέσα στην Πρέβεζα και ξέρουμε τις οσμές που είχαμε και τις οσμές που έχουμε τώρα. Ξέρουμε τις οσμές που είχαμε πριν το βιολογικό και ξέρουμε τις οσμές που είναι τώρα. Και κάποια σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα να τα πιάσεις, αυτό θα έχει να κάνει και με το καινούργιο έργο που δεν καταλάβατε τι είπε. Ορισμένα, γιατί τα μηδενίσατε. Όχι, ορισμένα σημεία όπου μυρίζουν από τις χάρες. Τι είπε ο κύριος Δαρδαμάνης? Ότι ορισμένες φορές μυρίζουν γιατί είναι συνδεμένο ο αγωγός των ομβρίων στην αποχέτευση γιατί δεν έχει αλλού διέξοδο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να ξυλωθούν όλα τα πεζοδρόμια, να ξυλωθούν τα πλακόστρωτα στα σημεία αυτά που έχει εντοπίσει η ΔΕΙΑΠ, τα έχουμε εντοπίσει, και στο έργο του ΣΒΑ που έχουμε παράλληλα για τις ανακατασκευές της εθνικής αντίστασης και των πεζοδρομίων θα βάλουμε και αντίστοιχες εργολαβίες για να μην έχουμε πρόβλημα της όσμωσης. Άρα εδώ, μακριά από μας, υπάρχει μια συνέχεια της Δημοτικής Αρχής, υπάρχει μια συνέχεια του Δημοτικού, του Συμβουλίου, της ΔΕΙΑΠ. Όλοι είμαστε πάνω στη ΔΕΙΑΠ, γιατί δεν υπάρχει Δημοτικό Σύμβουλος, δεν υπάρχει και οι 17 που είμαστε, μας ενδιαφέρει η διαχείριση του πόσιμου νερού, καθώς και στους Προέδρους, για να έχουμε και τη διαχείριση σωστή και για να μην να είναι σε ασφάλεια και το αποχετευτικό, αλλά και η διαχείριση του πόσιμου. Την παιδική εξοχή Μπούκας του Δήμου Αμφιλοχίας επισκέφθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, την οποία και υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Σάκης Τουρουνίδης. Με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Ειρήνη Φίλου την ξενάγησαν στους χώρους της κατασκήνωσης που ο Δήμος Αμφιλοχίας μέσω της αξιοποίησης της έκτακτης χρηματοδότησης ύψους 150.000 ευρώ, καθώς και της τακτικής επιχορήγησης ύψους 200.000 ευρώ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναβάθμισε προσφέροντας στους φετινούς κατασκηνωτές βελτιωμένες υπηρεσίες και ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Στην περιοχή της Αμφιλοχίας βρέθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία επισκέφθηκε την παιδική κατασκήνωση Μπούκας. Η Υπουργός είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τις πρόσφατες βελτιώσεις στις υποδομές της κατασκήνωσης. Η ανακαίνιση ξεκίνησε το 2023. Έχει ήδη αποδώσει καρπούς, με τις εγκαταστάσεις να βρίσκονται πλέον σε υψηλό επίπεδο, ικανοποιώντας τις ανάγκες των παιδιών και προσφέροντας κατάλληλες υποδομές για παιδιά με αναπηρία. Στην εξοχή Μπούκας, οι παραδοσιακές σκηνές έχουν πλέον αντικατασταθεί από σύγχρονα πλήρως ανακαινισμένα σπιτάκια, εξοπλισμένα με καινούργια κρεβάτια και στρώματα. Οι χώροι υγιεινής έχουν αβαθμιστεί σημαντικά, με την προσθήκη νέων λουτρών και τουαλετών, εξασφαλίζοντας έτσι ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά. Η Υπουργός, η οποία είναι υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της κατασκήνωσης μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο και έχει επιτευχθεί ενώ δεσμεύθηκε για περαιτέρω χρηματοδότηση. Δήμαρχε. Έχουμε έχει κουτίσιο, ψυγείο και ντουλάπα. Τι βάλαμε εμείς με τα χρήματά σας? Ναι. Κουτίσιο, ψυγείο, ντουλάπα, παπουτσωθεί και έξι και θα συνεχίσουν. Και βαψίματα καινούργια και τα στρώματα καινούργια, όλα. Όλα τα στρώματα καινούργια, μαξιλάρια καινούργια. Τώρα έχει 30 παιδάκια, νομίζω. Τώρα έχει 30 παιδάκια. Τώρα επειδή φεύγουν, γι' αυτό. Είναι λόγω του πλοίου. Αλλά φτάσαμε στο... Δεν είχαμε άλλο περιθώριο. Ήταν χαμηλά μόλις, δεν είχε. Είμασταν περισσότεροι πριν. Είμασταν λίγοι περισσότεροι. Από εκεί είναι οι είσοδες, αλλά δεν είστε και που εδώ. Το δικό ήταν αυτό που έγινε η πρόληψη, η διευθύνση.
Φέτος όμως επειδή πήραμε εύσημα από παλιού και θεωρώ ότι θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Ναι. Μην είστε τέτοιοι. Τι στόχο έχεις. Δεν θα βελτιώσει αυτό το έργο. Γιατί ξεκινήσαμε από την άσχημα να σας πέσουν όλοι το πλυντήριο όμως για να μην εδώ είναι. Είμαστε λίγο τώρα να μαγειρεύουμε και ζητάνε σε εξώ τα καρά. Η ξεναέγγιση στους ανακοινισμένους χώρους πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια αντιδήμαρχο Ειρήνη Φίλου και παρουσία του Δημάρχου Φιλοχίας Σάκη Τουρουνίδη. Σας καλωσορίζουμε στην παιδική μας εξοχή, στην Μπούκα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε μαζί μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τη βοήθεια που μας έχετε προσφέρει. Έχετε δει και μόνοι σας τη βοήθεια που μας προσφέρατε, που έχει πιάσει τόπο μαζί με το δικό μας κόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους βρίσκονται εδώ, όλα τα παιδιά, όλους τους γονείς που εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους να έρθουν φέτος στην κατασκήνωσή μας, όλο το εργατικό προσωπικό, το επιστημονικό, το μάγειρά μας, τη γιατρό μας, την νοσηλεύτρια, όλους όσους προσέφεραν. Ιδιαίτερη τιμή για μένα προσωπικά, αλλά και για το Δήμο Αμφιλοχίας, που βρίσκεστε σήμερα εδώ, κυρία Υπουργέ Κοινωνικής Συνοχής, να το λέμε για να το επεδώσουμε και οικογένειες, ένας σημαντικός και δύσκολος ρόλος στον οποίο σας αναθέσαμε, γιατί η χώρα δίπλα μας έχετε και τους σεβαστούς πατέρες, σεβαστοί πατέρες, δεν πρέπει να ξεκινήσω, αλλά πολλές φορές θα μας συγχωρείτε εσείς, έτσι κι αλλιώς μας συγχωρείτε συχνά. Και θέλω να εκφράσω την ειλικρινή ικανοποίησή μου για αυτό το οποίο βλέπω εδώ σήμερα. Να συγχαρώ τον Δήμαρχο, όλη την ομάδα, προέδρους, αρχηγούς, όλοι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι οι οποίοι έκαναν πράξη αυτό το οποίο ζητήσαμε, να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο μέσα σε αυτή τη χρονιά τις υποδομές εδώ στην κατασκήνωση. Ξέρουμε ότι πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά. Φέτος όμως βλέπω ότι με τα χρήματα τα οποία διατέθηκαν εξτρά και με έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με προσωπική απόφαση, καθώς θέλαμε πραγματικά να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά και την τακτική επιχορήγηση, έχουν πιάσει τόπο. Και βέβαια βλέπω πολύ βελτιωμένες υποδομές και στο κομμάτι της πρόσβασης και στο κομμάτι των τουαλετών, αλλά και στο κομμάτι της οργάνωσης κάθε σπιτιού ξεχωριστά, με το air condition, με το ψυγιάκι, με τις αποθήκες, αλλά και μια διαμόρφωση χώρου που πραγματικά είναι αυτό που θέλουμε για τα παιδιά. Εδώ δεν σταματάμε βέβαια, ακριβώς όπως αναφέρθηκε και στη γιορτούλα που γίνεται αυτή τη στιγμή, με τα εναπομείναντα παιδιά, λίγο πριν ξεκινήσει το σχολείο. Λέμε ότι ο στόχος μας είναι συνεχώς να βελτιωνόμαστε. Και χαίρομαι που άκουσα και τον Δήμαρχο να δηλώνει την πρόθεσή του να γίνει αυτή εδώ η κατασκήνωση στην Μπούκα το πρότυπο λειτουργίας κατασκήνωσης για παιδιά με αναπηρία, για παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η δική μας δέσμευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι συνεχώς να βελτιώνουμε τις κατασκηνώσεις που ανήκουν στο δίκτυό μας και βέβαια ειδικά για εδώ δεσμεύομαι έτσι ώστε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, να αυξήσουμε όσο μπορούμε την επιχορήγηση στην άλλη χρονιά. Φέτος είχαμε ακριβώς όπως υποσχεθήκαμε μια ακόμη περίοδο, άρα περισσότερα παιδιά. Και του χρόνου θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να είναι και άνθρωποι, γυναίκες και άντρες από τα ΚΑΠΗ, έτσι ώστε να μπορέσει να διανθιστεί όλη αυτή η ομάδα πολιτών, οι οποίοι βρίσκουν εδώ ποιοτικές και χαλαρές διακοπές, ακριβώς όπως αξίζει σε όλους μας. Γανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά, στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής.
δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Η επιγραφή μιας επιχείρησης είναι η υπογραφή της. Γι' αυτό και οι επιγραφές 555 εφαρμόζουν σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο τις πιο εξελιγμένες τακτικές για να φαίνεσαι παντού. Για επιγραφές, μεταλλικά γράμματα, καλύψη οχημάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικά μπάνερ και έντυπα, αλλά και ειδικές κατασκευές, επιγραφές 555. Εδώ και 45 χρόνια. Έκτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Όπισθεν Πράκτικερ και στην ΚΑΠΑ Α Φεβρουαρίου 167 στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 94 501, αλλά και στο επιγραφές. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις προβλέπεται καιρό στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 και κατά τόπους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.